Βασιλιάς στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποτελεί η λαγάνα, η τιμή της οποίας φέτος κυμαίνεται από 2 έως και 3 ευρώ. Σύμφωνα με τους αρτοποιούς, η κίνηση ήταν ιδιαίτερα ευξημένη παρά τα περιοριστικά μέτρα, με τους πρώτους καταναλωτές να φτάνουν νωρίς-νωρίς από τις 5 η ώρα το πρωί. Οι περισσότεροι φαίνεται να προτιμούν την λαγάνα με το σουσάμι, καθώς αποτελεί κλασική επιλογή. Λοιπόν, η λαγάνα μας είναι 500 γραμμαρίων, είναι τρεις διαφορετικές. Είναι με σουσάμι, είναι σκέτη, είναι ολικής και στοιχίζει 2 ευρώ, όπως κάθε χρόνο. Μάλιστα, οπότε δεν είδαμε να ανεβαίνει η τιμή, γιατί όχι. Ανέβηκαν και οι πρώτες. Σε εμάς τουλάχιστον όχι. Ναι. Παραμένει η ποιότητα και η τιμή το ίδιο. Την κίνηση του κόσμου πώς τη βλέπουμε από το πρωί? Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Από το πρωί τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, όλα πάρα πολύ καλά. Έχουμε αρκετή κίνηση. Ποια λαγάνα φεύγει περισσότερο? Με το σουσάμι. Όχι, με το σουσάμι. Ναι, γιατί αυτό είναι πιο νόστιμο. Εντάξει, ο κόσμος το έχει συνδυάσει έτσι, ότι καθημερινές παίρνει την απλή που είναι χωρίς σουσάμι, οπότε σου λέει σήμερα λόγω των ημερών να πάρει με σουσάμι. Ο πρώτος πελάτης τι ώρα ήρθε να πάρει λαγάνα? Ο πρώτος πελάτης μας ήρθε 5 η ώρα, με το που ανοίξαμε. Το με το που ανοίξαμε. Ξεκίνησε η κίνηση, μέχρι και τώρα δεν έχει σταματήσει καθόλου. Μάλιστα, για να πάρει ίσως την πιο φρέσκα. Προφανώς την πιο φρέσκα, όλες είναι φρέσκα, την πιο ζεστή μάλλον. Ωραία. Πώς νιώθετε που δουλεύετε Καθαρά Δευτέρα? Εγώ το έχω συνηθίσει. Δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και είναι ευχάριστο για μένα προσωπικά. Ωραία. Όταν βλέπω και όπως σήμερα που η κίνηση ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί περιμέναμε να ήταν λίγο πεσμένα τα πράγματα. Αλλά ευτυχώς όλα καλά. Όλα καλά. Ωραία. Καλή Σαρακοστή να έρθει. Επίσης, καλή Σαρακοστή σε όλους, με υγεία και ας ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε καλύτερα.